Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με κάθε τρόπο αυτά τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την προσχολική αγωγή, τα προβλήματα των νηπιαγωγών, να μπουν στο επίκεντρο της πάλης, να ανοίξει ξανά η συζήτηση, να μην μπουν κάτω από το χαλί. Θεωρούμε επίσης ότι η σημερινή πρωτοβουλία και η παράσταση που γίνεται και η συνάντηση και τα αποτελέσματά της τα οποία τα αναμένουμε δεν είναι μία πολυτέλεια. Ούτε κατά την άποψή μας ξεκόβει τα ζητήματα του νηπιαγωγείου από τα συνολικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης όπως υπόθηκε από ορισμένες δυνάμεις στο προηγούμενο διάστημα. Η κατάσταση στα νηπιαγωγεία, η καθημερινότητα των νηπιαγωγών έχει πραγματικά φτάσει στο αμήν, στο μη περαιτέρω. Και αυτό που ακούγεται σε όλα τα νηπιαγωγεία σε όλη την Ελλάδα, ότι δεν πάει άλλο, πρέπει να εκφραστεί μέσα από τα σωματεία, μέσα από τις διεκδικήσεις και πρέπει επιτέλους και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ να σταματήσει να κοφεύει ή να βγάζει τυπικές ανακοινώσεις, αλλά να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ας ελπίσουμε ότι και η σημερινή κινητοποίηση και η πρωτοβουλία αυτή των συλλόγων με τις αντίστοιχες δράσεις που κάνουν σε όλη την Ελλάδα θα χτυπήσει το καμπανάκι και θα βγάλει κάποιους από το μουσκιο. Συμφωνούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μια ώρα για γενική συζήτηση και μια γενική ανάδειξη των προβλημάτων, αλλά είναι ώρα για αποφασιστική διεκδίκηση, για συγκεκριμένες λύσεις πάνω στα οξυμένα προβλήματα. Δηλαδή για να μειωθούν εδώ και τώρα τα νήπια και τα προνήπια στις τάξεις, να μην είναι καμία τάξη με πάντα 15 παιδιά, για να υλοποιηθεί συγκεκριμένο σχέδιο υποδομών, να φύγουν τα απαράδεκτα κοντέινερς, να υπάρχουν σύγχρονα σχολεία για όλα τα παιδιά, γιατί είναι ντροπή πραγματικά το 2022 να υπάρχουν παιδιά σε κοντέινερς, σε ισόγεια πολυκατοικιών και σε ακατάλληλες αίθουσες, γιατί είναι τώρα η ώρα να ενισχυθεί η κρατική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, να ανατραπούν οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που αλλοιώνουν το χαρακτήρα της προσχολικής αγωγής, να απαλλαγούν οι συνάδελφοι, οι νηπιαγωγοί και ιδιαίτερα οι προϊσταμένες από την αφόρητη γραφειοκρατία που τους έχει φορτώσει η κυβέρνηση και επιτέλους λέμε να κατοχυρωθεί στην πράξη και επί της ουσίας το διδακτικό ωράριο, δηλαδή να εξισωθεί το ωράριο των νηπιαγωγών και το ωράριο των συναδέλφων που δουλεύουν στα ολιγοθέσια με αυτό όλων των εκπαιδευτικών. Δηλαδή να πάρθουν νομοθετικές πρωτοβουλίες που να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Σε όλα αυτά τα ζητήματα κυριολεκτικά μας προκαλεί απορία, γιατί κάποιοι συνεχίζουν και κοφεύουν. Ταυτόχρονα ζούμε δύσκολες και ζωφερές στιγμές. Είμαστε μπροστά σε έναν ακόμα πόλεμο που εξελίσσεται στην περιοχή μας. Έναν υπεριαλιστικό πόλεμο που ξέσπασε αυτή τη φορά στην Ουκρανία. Οι ανταγωνισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας για να ελέγξουν ολόκληρες περιοχές, σφαίρες επιρροής, φυσικούς πόρους, σοβεί στην περιοχή μας εδώ και χρόνια. Τα διάφορα επεισόδια αυτής της αντιπαράθεσης που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή αυτή, από το 2014 με την ανατροπή της κυβέρνησης στην Ουκρανία και άλλες επιθετικές κινήσεις όπως η περικύκλωση του ΝΑΤΟ, συνεχίστηκαν και πήρε τη σκυτάλη η απαράδεκτη επέμβαση που έγινε από την πλευρά της Ρωσίας και έβαλε φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή. Πέρα από τα οποιαδήποτε προσχήματα χρησιμοποιούν οι υπεριαλιστές για να δικαιολογήσουν τέτοιες επεμβάσεις, το κρίσιμο και το βασικό είναι ότι ο πόλεμος γίνεται για τα μεγάλα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων. Καταγγέλουμε και από τη σημερινή παράσταση την εμπλοκή της χώρας μας, απαιτούμε να σταματήσει κάθε συμμετοχή, να δυναμώσει πάλι απέναντι σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, να κλείσουν οι βάσεις. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στην πάλη των λαών που έχουν κάθε δικαίωμα να ζουν με ειρήνη, να ζουν μια ζωή με δικαιώματα. Δεν θα δεχτούμε για μια ακόμα φορά οι εργαζόμενοι να πληρώσουμε τα βάρη, να μεταφέρουν τα βάρη και αυτής της κρίσης στις πλάτες μας, γιατί ήδη ζούμε συνέπειες αυτής της κατάστασης με την ακρίβεια, το ράλι που γίνεται στις τιμές, την προσπάθεια να φορτώσουν για μια ακόμα φορά αυτά τα βάρη στις πλάτες μας. Και βεβαίως ο κίνδυνος για μια βαθύτερη εμπλοκή της χώρας είναι υπαρκτός και μεγάλος και τα σωματεία οφείλουν να πάρουν θέση για αυτά τα ζητήματα. Δυναμώνουμε το επόμενο διάστημα τον αγώνα μας, τον αγώνα όλων των εργαζομένων, την πάλη μας για αυξήσεις στους μισθούς, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, για να καταργηθεί ο ΦΠΑ από τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα,
σταματήσουν οι υπέρογγες δαπάνες για το ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς εξοπλισμούς, να δοθούν χρήματα για την παιδεία και την υγεία, να επιβάλλουμε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που δουλεύουν στα σχολεία. Κλιμακώνουμε το επόμενο διάστημα τον αγώνα μας, προετοιμάζουμε από σήμερα την πανεργατική απεργιακή απάντηση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ήδη αποφασίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ, προσανατολίζεται στην ίδια κατεύθυνση το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, δεκάδες σωματεία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για τις αρχές του Απρίλη, ως συνέχεια των μεγάλων αγώνων που έδωσε ο λαός μας το προηγούμενο διάστημα, ως συνέχεια της συγκλονιστικής κινητοποίησης της 26 του Φλεβάρη στο κέντρο της Αθήνας, όπου εργάτες, εργαζόμενοι από όλη τη χώρα, συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο λαϊκό ποτάμι, διεκδικώντας ζωή με αξιοπρέπεια. Προσανατολιζόμαστε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με πρωτοβουλίες στον χώρο των αναπληρωτών και θα κλιμακώσουμε με όλα τα μέσα και αυτή την προσπάθεια για την κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών, για την κατάσταση στα νηπιαγωγεία. Χρειάζεται η σημερινή κινητοποίηση, η σημερινή παράσταση να είναι μόνο η αρχή. Ξέρουμε καλά ότι η κατάσταση βράζει, ότι τα προβλήματα οξύνονται και χρειάζεται όλοι μας να πούμε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και να αναλάβει επιτέλους και τις ευθύνες της και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ και πλειοψηφίες σε σωματεία που δυστυχώς δεν είναι σήμερα εδώ και απέχουν.